Είμαστε στην τρίτη μέρα του συνεδρίου, του 3ήμερου συνεδρίου που έγινε τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και Αθήνα, Φυσιοθεραπεία και Άσκηση στην Κυστική Ίνωση. Αυτό που προσπαθήσαμε να μεταδώσουμε είναι ότι η φυσιοθεραπεία είναι το σημαντικότερο θεραπευτικό εργαλείο στην θεραπεία των ασθενών με κυστική ίνωση. Φέραμε εξειδικευμένους γιατρούς τόσο από τη μονάδα του Μπρόμπτον στην Αγγλία, όσο και από τη μονάδα ενηλίκων στο Southampton. Συμμετείχαν οι γιατροί από όλα τα κέντρα και μονάδες κυστικής ίνωσης Ελλάδος και ταυτόχρονα παρουσιάστηκε μια νέα τάση που υπάρχει στο εξωτερικό, που είναι η άσκηση στην κυστική ίνωση. Και όχι γενικώς η άσκηση, αλλά εξατομικευμένα προγράμματα στην άσκηση. Αυτό που μας ενθουσίασε όλους ήταν η Αλεξάνδρα, που είναι ένας ασθενής από τη Γερμανία, που κατάφερε μέσα σε 5 χρόνια να κάνει την αναπνευστική της λειτουργία με 30% FEV1 να την πάει στο 94%. I do have a lung function of 98%, actually. 98%. They won't achieve this year 100%. But it started pretty sad. It was 7 years ago. I was in a pretty bad condition. I wasn't aware of it till a doctor of mine said, he was asking me about if I'm aware that I will die soon. And then a lot of change happened in my head, and I start to do a lot of physiotherapy, a lot of exercises. I start to listen to my doctors. I start with the right medical treatment. I listen to their advices, and with a lot of discipline, a lot of persistence, I achieved in 5 years an increase of almost 70%. My goal now is to achieve this year, this summer, maybe in July, maybe in August, lung function FEV1 of 100%.